Λοιπόν, φαίνομαι. Καλησπέρα. Είμαι στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνομαι αυτή τη στιγμή, αλλά προσπαθώ κι εγώ. Λοιπόν, είναι δύσκολο το vlogging μαζί με δύο τσάντες, αλλά το προσπαθώ. Και ωραία, καλύτερος φωτισμός. Είμαι στη Θεσσαλονίκη και πάω στο σπίτι της Κατερίνας και ξεκινάω τώρα το vlog. Γιατί τόση ώρα ήμουνα στο δρόμο, στο λεωφορείο, στο αστικό και όλα αυτά. Οπότε, ναι. A few moments later. Είμαστε εδώ με την Κατερίνα και τρώμε. Και επειδή πήγε ο Γιώργος στην τουαλέτα, τον κρύβουμε. Α, ήρθε ο Γιώργος. Ευχαριστούμε πολύ για την κάμερα μας. Ευχαριστούμε πολύ κάμερα μας. Berries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Επειδή έχω τελειώσει εγώ, η Κατερίνα βιάζεται να φάει. Να φάει. Δεν φας τη χαρίδα σου, Κατερίνα. Ρούφα το σολομό σου. Δεν έχει σολομό. Και τον ανανά σου. Ο ανανάς είναι πολύ ωραίος καρακτήρας. Είμαστε εδώ με το Κατερίνα. Νιώθω... Δεν είμαι καθόλου κουρασμένη μάλλον. Είμαστε εδώ με την Κατερίνα και πίνουμε τσάι. Το αγαπημένο και τον δύο. Και θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Σωστά. Θα σε αναγκάσω να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Η Αντωνία δεν ήρθε όμως. Αυτή φταίει. Έχει διάβασμα. Η Μαρία δεν φταίει. Δεν φταίω. Αντωνία, θα σε περιμέναμε. Αλλά δεν πειράζει, διαβάζεις. Σας είχα πει να μου στείλετε ερωτήσεις στο Instagram χθες, αλλά χθες δεν έκανα vlog μας. Δεν μπορώ, το χάλασα λίγο το πρόγραμμα, αλλά δεν πειράζει. Η σημασία είναι ότι έκανα τόσες μέρες και γενικά μερικές μέρες δεν μπορούσα. Έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις. Ρε και μπράβο ναι. Που άντεξες τόσο δηλαδή. Ναι, πραγματικά μπράβο στη Ζωέλα, μπράβο σε όσους έχουν κάνει γενικά και στο ελληνικό YouTube, μπράβο. Εντάξει, είναι και μερικές φορές που συνδυάζει και τη σχολή και αυτά. Οπότε. Ναι. Και μπράβο και στην Κατερίνα επίσης. Που κάνει κάθε μέρα. Τώρα πλέον. Οπότε είπαμε να απαντήσουμε. Εγώ είπα. Να απαντήσουμε τις ερωτήσεις. Να απαντήσουμε τις ερωτήσεις που μου στείλατε. Δεν λειτουργώ. Λοιπόν, οι ερωτήσεις ήταν βέβαια για μένα, αλλά θα τις απαντάει και η Κατερίνα. Εντάξει, εντάξει. Πότε πήρες το πρώτο σου κινητό και ποιο ήταν? Εγώ το πήρα στην 6η δημοτικού, αλλά δεν ήταν καινούριο. Ήταν του μπαμπά μου, που το είχα σουφρώσει λίγο. Του είχα πει, το θέλεις, έχεις δύο κινητά. Δύο κινητά, γιατί δεν ξέρω. Και του λέω, θα το πάρω. Ήταν λίγο ό,τι να είναι, αλλά έκανε τη δουλειά του, κατέβαζα τραγουδάκια. Όχι, δεν κατέβαζα. Στέλναμε με Bluetooth τραγουδάκια και καθόμουν και άκουγα μόνη μουσική. Με Bluetooth είμαι υπέρυθρες. Όταν είχε και τις υπέρυθρες, εντάξει. Ήταν προχωρημένο. Μια χαρά. Εγώ υπέρυθρες είχα το πρώτο. Σε συγκριά, ξέρω εγώ. Εμένα το πρώτο μου κινητό νομίζω ήταν... πότε είπες? Πόσο χρόνο ήσουν? Ναι, είπα, εκτή δημοτικό. Εκτή δημοτικό, ωραία. Εγώ ήμουνα 5η νομίζω, με πιο μικρή, ναι. Και μου το έδωσε ο νονός μου. Είχε ένα παλιό κινητό. Και με κουμπάει το παλιό, σου λέω, υπέρυθρες. Οπότε αυτό. Εμένα ήταν με καπάκι τώρα που το θυμήθηκα και άνοιγε και έλεγα «Ουάου, κοιτάξτε!» Και εγώ ήταν μεταξύ, δεν το χρησιμοποιούσα καν, δηλαδή 1-2 χρόνια ναι. Το είχα απλά στην άκρη και έλεγα «Έχω κινητό». Πώς φαίνεται η φοιτητική ζωή σε σχέση με τον τρόπο που τη φανταζόσουν? Τη φανταζόμουν λίγο καλύτερη. Εντάξει, υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις, είναι και το YouTube ενδιάμεσα, οπότε ναι. Γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Αλλά γενικά είναι ωραία, εκτός αν εξαιρέσουμε λίγο το ότι δεν περίμενα να νιώθω μόνη μου στο σπίτι, δεν το περίμενα.
Ναι, επειδή μένει μόνη σου, όντως ισχύει. Εγώ η αλήθεια είναι επειδή σπουδάζω στην πόλη μου, όταν πρωτομπήκα στο πανεπιστήμιο δεν μου φάνηκε καμία τεράστια διαφορά. Απλά σίγουρα, ειδικά και τον πρώτο καιρό που βγαίναμε συνέχεια πάρα πολύ και γνώρισα καινούργια άτομα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Α, αυτό είναι ωραίο, εντάξει. Προτιμάς τα φοιτητικά σου χρόνια ή παλιά που πήγαινες δημοτικό και γυμνάσιο? Νομίζω ότι μπορώ να τα συγκρίνω. Την ερώτηση αυτή την έβαλα για να πω ότι δεν μπορώ να τα συγκρίνω, γιατί εκείνα τα χρόνια είχαν άλλη ομορφιά και άλλη ομορφιά έχουμε τώρα, οπότε δεν μπορούσα να επιλέξω. Έχεις δίκιο. Τι κάνεις τον ελεύθερο σου χρόνο? Όταν έχω ελεύθερο χρόνο. Σωστό γι' αυτό. Εντάξει, ναι. Ειδικά αυτές τις μέρες. Με το vlog μας καλά εσύ. Συνήθως θα ακούσω μουσική. Θα κάτσω απλά να ακούω μουσική, άντε να μπω και σε κανένα social media. Απλά μπορεί να κάθομαι να ακούω μουσική και να κοιτάω το ταβάνι, είμαι τέρμα περίεργη. Πείτε μου ότι δεν το κάνω μόνο εγώ. Εγώ γενικά δεν πολύ ακούω μουσική μέσα στη ζωή. Δηλαδή, εντάξει, αν είμαι με παρέα και αυτά, μ' αρέσει και θα ακούσω, αλλά όταν είμαι μόνη μου. Λίγες φορές το προτιμώ, αλήθεια είναι. Τι κάνω? Μπορεί να δω καμιά ταινία. Κυρίως βλέπω βιντεάκια στο YouTube έτσι με μακιγιάζ, έτσι μου αρέσουν. Ναι. Α, μπορεί να δω και βιντεάκια στο YouTube. Αλλά. Ναι, αυτό. Ήταν μια ερώτηση που μου έλεγε θα παρατούσε τον καρπούζι για την Έλλη. Τι ήταν αυτό? Γιατί να παρατήσω κάποιον? Και τι εννοείς, ότι τα έχω με τον Χάρη και θα παρατούσα τον Χάρη για να τα φτιάξω με την Ελισάβετ? Αυτό είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς. Πρέπει να βάλεις τίτλο. Θα προτιμούσες να τα έχεις με τον καρπούζι ή με την σινιόρα Έλλης? Clickbait. Έχεις αγόρι? Πάμε. 1, 2, 3. Ναι. Όχι. Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη ή στο Παρίσι? Αυτό μας το ρωτήσαν και εμάς, νομίζω, σε ένα τέτοιο. Α, ναι. Παρίσι. Ναι, Παρίσι. Βασικά αν χιόνιζε Νέα Υόρκη θα πήγαινε Νέα Υόρκη. Γιατί στο Παρίσι νομίζω ότι δεν χιονίζει τόσο πολύ. Κοίτα, εγώ θα έλεγα Παρίσι επειδή πιστεύω ότι είναι πολύ όμορφη πόλη, έτσι και ρομαντική και αυτά. Και έτσι για Χριστούγεννα να το σκέφτομαι ότι θα είναι τέλεια. Α, ναι, και μετά πηγαίνουμε ένα ταξιδάκι τον Ιανουάριο στη Νέα Υόρκη. Ακριβώς, τέλεια. Χαλαρά, έτσι. Κάναμε το πρόγραμμά μας, επόμενη ερώτηση. Έχεις σκοπό να πας να κάνεις κάτι extreme τα Χριστούγεννα? Bungee jumping. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Από τα πιο extreme πράγματα που θα μπορούσα να κάνω είναι το bungee jumping. Ή το παραπέντε, αλλά το φοβάμαι αυτό. Ναι, που πετάς πάνω και είσαι στον αέρα πόσες ώρες και είσαι κάποιος. Είναι τέλειο. Πότε θα πέσει, πότε θα πέσει. Αυτό είναι ωραίο. Εγώ το bungee jumping δεν ξέρω αν τρελαίνομαι τόσο πολύ να κάνω. Θα προτιμούσα είτε αυτό που πέφτεις με αλεξίπτωτο. Ναι! Που είναι πολύ ωραίο, αν και τρομακτικό πιστεύω. Έχω υψοφοβία, οπότε. Αλλά και στα δύο πέφτεις, αλλά τουλάχιστον στο bungee jumping πέφτεις ένα. Ούτε ένα λεπτό ένα στο άλλο. Μπορεί να σου πάρει και ένα λεπτό, ποτέ. Εσύ τι θα ήθελες? Από τέτοιο ξύλο είναι αυτό που φέρνει από αλεξίπτωτο. Και αλλιώς και εγώ αυτό το. Πώς το λες, παραπέντε ή. Ναι, νομίζω λέγεται και Fly Fox. Δεν ξέρω. Ποια είναι η αγαπημένη σου σειρά ή ταινία των Χριστουγέννων? Θα πω ταινία. Μπορούμε να πούμε 1, 2, 3 για να. Θα πούμε το ίδιο. 1, 2, 3. Home Alone. Είναι το κλασικό Χριστουγεννιάτικο. Λοιπόν, αν είχες την ευκαιρία να κάνεις μία ευχή για το 2018, ποια θα ήταν? Μόνο μία. Για τον εαυτό σου ή για τον κόσμο, ρε παιδί μου, να έχει υγεία όλος ο κόσμος, να μην γίνονται. Θα βάλουμε μέσα όλο τον κόσμο και τον εαυτό μας συγχρόνως που θα επηρεάζει, οπότε. Τότε αυτό, να μην γίνονται τρομοκρατικά. Ναι, και να. Ναι, αυτό. Και υγεία. Ποιος πιστεύεις ότι έκανε τα καλύτερα vlog μας φέτος? Εγώ έχω απάντηση. Έχεις. Και ξέρω εγώ, λέω. Εγώ. Δεν ξέρω, εσύ ποιο νομίζεις? Εγώ θα πω τη Φωτεινή. Φως blog. Ναι, ισχύει. Μ' άρεσαν που. Τα έκανε έξυπνα στιάχτια το δικό μου. Εμένα μ' άρεσε που ακόμα και αν ήταν στο σπίτι, θα έδειχνε π.χ. ότι έκανε κάτι και έβγαζε ακριβώς έτσι πως έκανε την καθημερινότητά της. Και διάφορα χιουμοριστικά που έκανε ήταν πολύ ωραία. Ισχύει. Τι θα γίνει? Μας καλέσει όλο το βίντεο. Ένα μικρό χειρό. Συνεχίζουμε. Χριστουγεννιάτικες ταινίες ή χριστουγεννιάτικα τραγούδια? Εγώ λέω τραγούδια. Γιατί δεν μπορώ χωρίς τραγούδια? Εγώ λέω ταινίες. Εντάξει. Γιατί δεν μπορώ χωρίς ταινίες. Ωραία. Τραβάει. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Α, μόνο 22 λεπτά. Μιλάμε 22. Πολύ είναι εγώ. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις που. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις που μου στείλατε κάποιοι και σας απαντήσαμε μαζί με την Κατερίνα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν σας άρεσε να ξεχάσετε να κάνετε ένα like και θα τα πούμε αύριο. Γεια σας! Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time.